Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Πώς ζούμε τις ζωές μας έτσι. Πώς. Πώς. Είμαι η Θεκλα Πετρίδου, Είμαι ψυχολόγος, ψυχοεκπαιδεύτρια, youtuber. Αυτό είναι το κανάλι μου. Αν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεις εδώ και σε αρέσει αυτό που ακούς, πάτε το κουμπί για εγγραφή. Πάτε και το καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποίησει. Και αν σ' αρέσει αυτό το βίντεο, πάτε like σε παρακαλώ και μοιράσου το με τους φίλους σου στα κοινωνικά δίχτυα ούτως ώστε να μεγαλώσει αυτή η ψυχοεκπαιδευτική παρέα. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχαμε ανεβάσει το βίντεο το οποίο είχε θέμα μία κοπέλα η οποία έγραφε «Γίνα με τόλμη και γοητεία. τι να κάνω, η αδερφή μου τα έχει με τον άνδρα της ξαδέρφης μου». Και μου γράφει μια φίλη «σοκ, υπάρχουν και χειρότερα τελικά». Εγώ αποκάλυψα στον άντρα της ερωμένης του άντρα μου τη σχέση τους. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι με αφορούσε ή όχι. Εδώ να επενθυμίσω ότι σε εκείνο το βίντεο είχα συστήσει στη φίλη η οποία μου έγραφε ότι ήταν εις γνώση της πόση αδερφή της τα είχε με τον άντρα της ξαδέρφης της και τι να κάνει και της είπα ότι δεν είναι καλή ιδέα να αποκαλύψει σε κανέναν οτιδήποτε. Κόψε σχέσεις και από τους δύο για τους λόγους τους οποίους έχω εξηγήσει εκείνο το βίντεο η γνώμη μου. Και δεν σε αφορά να πας να αποκαλύψεις στη ξαδέρφη σου ότι η αδερφή σου τα έχει με τον άντρα τη ή στον άντρα της αδερφής σου ότι η στον αντρα της αδερφη σου οτι η αδερφη σου τα έχει με τον άντρα της ξαδέρφης σου. Και βλέποντας το βίντεο λέει σοκ λέει υπάρχουν και χειρότερα τελικά. Και με λέει εγώ έχω αποκαλύψει στον, άντρα της ερωμένης του άνδρα μου, δηλαδή ο άνδρας της την απατούσε και αυτός πήγε και βρήκε τον άντρα της, τον άντρα της ερωμένης του ανδρός της, βρήκε τον συνάδελφό της, τη λέξη λέμε, χρησιμοποιούμε, απατημένο και τον ενημέρωσε. Τη λέω βεβαίως σε αφορούσε και τι έγινε, ναι, γιατί εδώ μιλάμε για μια περίπτωση στην οποία μαθαίνει πως ο άνδρας της τάχει με τη γυναίκα κάποιου άλλο άνδρα. Χαχα, μισό μου γράφει, Πρώτον, για να μην στο παίζω αθώα απεριστερά, είμαι ακόμα με τον άντρα μου. Βγάλαμε όμω ένα ωραίο διαζύγιο. Χα! Και βάζει ένα χαμογελάκι. Εκεί, 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 έμεινα, για να είμαι ειλικρινή. Ο άντρα τη λέει, δεν με πίστευε. Είχαν φροντίσει ο άντρας μου και εκείνη να με βγάλουν τρελή. Και έκανα τρελά πράγματα, ώστε να το αποδείξω πως ο άντρα μου είχε σχέση με τη γυναίκα του. Τώρα, μετά από πέντε χρόνια, έχω θυμό μόνο με τον εαυτό μου που αντέδρασα έτσι. Δηλαδή τώρα θυμώνει με τον εαυτό της που μπήκε στη διαδικασία να μαζέψει αποδεικτικά στοιχεία για να τα δώσει στον άντρα της φιλενάδας του ανδρός της για να τον πείσει ότι όντω οι σύζυγοί του είχαν σχέση. Και εγώ της απαντάω, είσαι ακόμα μαζί του με τέσσερα ερωτηματικά και πέντε θαυμαστικά. Είσαι ακόμα μαζί του? Ναι, μου λέει. Και για την ιστορία Ούτε το άλλο ζευγάρι χώρισε. Γιατί η κυρία μην έγκυος. Τώρα με τον άντρα μου, με τον άντρα τη, δεν ξέρω. Υποψιάζομαι όμω με τον άντρα μου, χαχά! Ναι, χαχά, όντω. Ε, το, 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 το χαμογελάκι του χαχά. Του είδα μια φορά τυχαία και είχαν και το παιδί μαζί, το μικρό που έκανε μετά, που τα χώρισε από τον άντρα μου. Τότε το παιδί ήταν δύο ετών και δεν έμοιαζε καθόλου στον άντρα τη περισσότερο στον άντρα μου, θα έλεγα. Α! Oh! Εγώ τη έβαλα αυτό το emoji. Το. Α! Oh! Ο άντρα μου δεν το παραδέχτηκε ποτέ αυτό. Ήμασταν 1,5 χρόνο σε διάσταση. Σε αυτό το χρόνο έβγαλε και το διαζύγιο. Ω εδώ όλα καλά. Ανακαλύπτει πω ο άντρα τη την απατά. Υποθέτει ότι ο άντρα τη έχει ένα εξώγαμο παιδί το οποίο μεγαλώνει ένα άλλο άντρα σαν δικό του ενώ δεν είναι δικό του. Υποθέτει. Και πάει και βγάζει διαζύγιο, εδώ όλα καλά. Δεν θυμάμαι πώ έγινε η αρχή και είμαστε ξανά μαζί. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η οικονομική μας κατάσταση και ότι έχουμε παιδιά. Η πανδημία έφερε ενεργία και στους δυο μας, αναγκαστήκαμε να μεταναστέψουμε. Και πλέον αυτό που λέω στον εαυτό μου είναι ότι θα έκανα μεγάλη βλακεία να μεγαλώσω μόνη μου δύο παιδιά. Ενώ τώρα κάνεις μια μεγάλη εξυπνάδα τώρα. Τώρα κάνει μια μεγάλη ξυπνάδα. Ενώ αν μεγάλωνες μόνοι σου δύο παιδιά, θα έκανε μια μεγάλη βλακεία. Αυτό είναι δικό σου σχόλιο. Δεν ξέρω, ρίχνω ευθύνε και στον εαυτό μου για το πώ εξελίχθηκαν τα πράγματα. Για το γεγονό ότι σε απάντησε. Εκείνο μπορεί να μην είναι ο τέλειο σύζυγο, είναι όμω σίγουρα τελίτσε τέλειο πατέρα. Θαυμαστικό και θέκλα για να δεις πόσο ζώνη είμαι, χαχά, δεν μπόρεσα ούτε τότε, ούτε ποτέ να πω με άλλον άντρα και βάζει ένα εμότσι, μια, 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 φατσούλα που γυρίζουν τα μάτια της. Και της γράφω εγώ, τέλειος πατέρας που κάνει παιδί με γυναίκα αλλού, αυτή τη φορά είναι τέσσερα ξανά τα ερωτηματικά και είναι έξι τα θαυμαστικά. Βάζει τι φατσούλε αυτέ που σου μείνει, σκέφτομαι, σκέφτομαι. Είναι τέλειο με τα δικά μα παιδιά. Ασχολείται πάρα πολύ μαζί του. Και εγώ να λείπω δεν θα του λείψει τίποτα. Άσε που αυτό αυτό ήταν από την αρχή. Είχαμε αρκετά χρόνια σχέση πριν παντρευτούμε και ο λόγος που τον παντρεύτηκα ήταν γιατί είχα καταλάβει ότι θα ήταν καλός πατέρας. Όσο για μένα, θεώρησα τότε ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν. Είμαι δυνατή, δεν είχα υπολογίσει ότι θα μου στοιχήσει τόσο πολύ ένα κέρατο. Άνθρωπο είσαι, παιδί μου, εννοείται ότι σου στοιχίζει το κέρατο. Όμω προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτό που γράφει εδώ πέρα. Λε, είχαμε πολλά χρόνια σχέση πριν παντρευτούμε και ο λόγο που τον παντρεύτηκα ήταν γιατί είχα καταλάβει πω θα ήταν καλό πατέρα. Όσο για μένα θεώρησα τότε ότι εγώ δεν έχω ανάγκη κανέναν, είμαι δυνατή. Άρα τότε εσύ δεν ήσουν ερωτευμένη μαζί του. Και παρόλα αυτά τον παντρεύτηκε γιατί ήταν καλό πατέρα. Δεν ξέρω, εσύ ξέρει. Μπορεί και να μην ξέρει ούτε εσύ. Βλέπω πίσω και δεν αναγνωρίζω σε τίποτα από αυτά που έκανα τον εαυτό μου. Δεν θα μου επιτρέψω να το ξαναπάθω αυτό. Αλλά τα παιδιά μου τώρα δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Δεν θα σου, σου επιτρέψει να το ξαναπάθει αυτό. Εννοεί να γίνει κατίνα και να πα να λε τον άντρα της κάτι είναι εντό αγωγικών. Και να πα να λε τον άντρα τη γκόμενα του ανδρό σου ότι η γυναίκα σου πηγαίνει με τον άντρα μου, ή να παντρευτεί σε έναν άντρα που είναι απατηλό. Δεν ξέρω. Αλλά τα παιδιά, τα, τα, παιδιά μου τα έκανα απόλυτα συνειδητά και θα ήθελα να μεγαλώσουν με τι καλύτερε συνθήκε. Το αξίζουν. Γιατί τα παιδιά των άλλων ανθρώπων δεν αξίζουν να, να μεγαλώσουν με τις καλύτερες συνθήκες. Να τα δικά σου. Ο άντρα μου δεν είναι τη ίδια σκοπή με μένα, είναι πιο γηίνο. Τι σα έγραψα κι εγώ, sorry δηλαδή. Μαλάκα θα έλεγα. Sorry. Και δεν τον νούσα μόνο το μαλάκα για το ότι ε, σε απάντησε. Αλλά και για το ότι δέχθηκε όλο αυτό το story να πάτε να, να είστε ξανά μαζί και να παίζετε τη χαρούμενη, ευτυχισμένη οικογένεια χωρί να έχει συμβεί βή... Δεν γράφει για να, ότι έχετε κάνει θεραπεία ζευγαριού ή ότι έχετε διαχειριστεί με οποιονδήποτε τρόπο θεραπευτικά αυτό που συνέβη. Χαχαχά χα, μου λέει. Αν είμαστε χώρια θα έκανε κακό σε μένα. Άρα και στα παιδιά. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη διακρίνει. Σεξουαλικά θέλω να σου πω ότι είμαστε πολύ καλά. Τη γράφω κι εγώ. Αυτό Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει. Ψυχοθεραπεία έκανε. Ποτέ δεν μπορώ να φανταστώ αυτόν τον άνθρωπο ότι μπορεί να είναι κι αυτό παγιδευμένο σε μια κατάσταση περίεργη. Δεν ξέρω εγώ τι μου γράφει «Ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία που λες και εσύ, ότι όσο πιο πολλά χρόνια είναι ένα ζευγάρι μαζί, καλύτερο το σεξ». Ε, συγγνώμη, πού ξέρεις εσύ αν είναι καλό το σεξ, ενώ δεν έχεις και μετρο σύγκριση, θα λες ότι ήσασταν τόσα χρόνια μαζί πριν, παντρευτήκατε, σε απάντησε, χωρίσατε, εσύ δεν πήγες με κανέναν άλλον, άρα αυτό που θεωρείς εσύ πολύ καλό σεξ μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στην απάντηση για το αν έκανε ψυχοθεραπεία, ναι, έκανα για λίγο βέβαια, αλλά είμαι ένα άνθρωπο που δουλεύω με τον εαυτό μου. Αγάπη μου, εγώ είμαι ψυχολόγο, θα γίνω 48 του Μάιο και έχει 24 χρόνια που κάνω ψυχοθεραπεία και θα συνεχίσω. Εσύ έκανε για λίγο, αλλά είσαι άνθρωπο που δουλεύει με τον εαυτό σου. Αυτοπαραμυθιάζομαι, ε, με ρωτάει ξεκάθαρα τη λέω. Θεωρεί πω κάνει το καλύτερο για σένα και τα παιδιά κλπ. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Έχει μάθει να αυτοπαραμυθιάζει. Αυτό τη γράφω. Γιατί όλα αυτά που μου γράφει είναι παραμύθια, το οποία λέει στον εαυτό τη και πιθανόν προφανώ λέει και σε μένα. Κοίτα μου λέει, νομίζω έχω μάθει να ακούω το σώμα μου, το οποίο μου μιλάει όταν κάτι του αρέσει ή όχι. Και τώρα αυτή η κατάσταση δεν με ενοχλεί. Το σώμα σου, έμαθε να ακούς το σώμα σου. Κοίτα τη λέω, αν μου γράφει σε μένα, θα σου πω αλήθειε. Λέει, χαχά, χα, γι' αυτό σου γράφω. Έχω πολύ καιρό να μιλήσω γι' αυτό. Το έχω αφήσει πίσω. Ε, Σαφώ το να πα λίγε φορέ στη ψυχοθεραπεία δεν σημαίνει έκανε ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία σημαίνει να κάνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και να βάλει τον εαυτό σου κάτω και να ψάξει να βρει τι αλήθειε σου και να πιστέψει τι αλήθειε σου. Και να ακού πραγματικά το σώμα σου, και να ακού το αυτοπαραμύθιασμά σου. Είδα το βίντεο, αναρωτήθηκα και σου έγραψα. Γιατί έκατσα για λίγο και σκέφτηκα και το ίδιο θα έκανα. Θα το έλεγα στον άντρα τη. Τέλο πάντων, μου αρέσει πολύ ο τρόπο σου. Πε μου την άποψή σου λοιπόν. Ο λόγο για τον οποίο είπα στο άλλο βίντεο ότι δεν πρέπει η κοπέλα να πάει να πει στον άντρα τη ξαδέρφη τη ότι την απατάει, τον απατάει η γυναίκα του ήταν επειδή δεν ήταν αυτή η απατημένη. Αν είσαι εσύ ο απατημένο, νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πούμε μην πα να το πει. Ναι, πρέπει να υπάρξει, να λάμψει αλήθεια ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ή ανάμεσα σε δύο ζευγάρια που έχουν αλληλοεπικάλυψη, αν με πιάνετε. Μου ρωτάει λοιπόν η φιλενάδα την άποψή της. Της λέω να κάνεις άμεσα εντατική ψυχοθεραπεία, ζεις μέσα στα ψέματα και το συμβιβασμό, ό,τι πιο τοξικό περιβάλλον να μεγαλώνουν παιδιά. Μα δεν μελώνουμε ποτέ μου λέει, γιατί είναι τοξικό το περιβάλλον για τα παιδιά μας και τη λέω θα σου κάνω βίντεο να σου εξηγήσω οκ, okay, περιμένω πως και πως ήρθε η ώρα που περίμενες πως και πως, λοιπόν καταρχάς καταρχάς εσύ γράφεις ότι παντρεύτηκες τον άντρα σου μετά από πολλά χρόνια σχέσεις που πιθανόν, έτσι υποθέτω είχε φύγει ο έρωτας δεν διατηρήθηκε ο έρωτας, υπήρχε μια εκτίμηση του ενός προς τον άλλον, υπήρχε μια συνεννόηση, είχε εσύ την κατανόηση πως ο άνδρας σου θα ήταν καλός πατέρας και γι' αυτό έκανες και παιδιά μαζί του, το γράφεις ξεκάθαρα. Έκανες και παιδιά με τον άνδρα σου και μετά ο άνδρας σου ερωτεύτηκε μια άλλη γυναίκα η οποία ήταν παντρεμένη με έναν άλλον άνδρα. Μαθαίνεις εσύ για το κέρατο, you are devastated, είσαι διαλυμένη, είσαι πολύ ενοχλημένη, δεν αντέχει το κέρατο, γιατί κανένας φυσιολογικός άνθρωπος δεν αντέχει το κέρατο. Είναι αφύσικο να αντέξουμε το κέρατο, γιατί το κέρατο αποτελεί προδοσία. Μας προδίδει ο άλλος. Όταν πάμε και παντρευόμαστε με έναν άνθρωπο ή δεσμευόμαστε καθιονδήποτε τρόπο, συμφωνούμε στο να είμαστε ο ένας ερωτικά προσιλωμένος προς τον άλλον. Άρα, αν ο άντρα μου, αν η γυναίκα μου, αν ο σύντροφο μου, αν η σύντροφο μου πάει και επιδειχτεί με άλλον, πάει και ερωτευτεί άλλον, άλλην κτλ., με προδίδει. Και είναι εξαιρετικά φυσιολογικό και εξαιρετικά αναμενόμενο να διαλυθούμε όταν μάθουμε για αυτή την προδοσία. Δεν είναι, δεν είναι φυσιολογικό να μάθουμε για κέρατο και να λέμε, Α, τι ρε, ναι, ναι, με απάντησε και ο άντρα μου. Πρέπει να κάνει και παιδί με τη φιλενάδα. Ναι, χα Χαχαχα. Την είδα κάπου με το παιδί και πιέζε στον άντρα μου. Δεν είναι στο δικό τη. Αντιλαμβάνεστε για πόσα μεγάλα, πόσο σοβαρά εγκλήματα μιλάτε προ τα παιδιά. Τα παιδιά που έχει κάνει ο άντρας σου μαζί σου. Τα, το παιδί που ίσω έχει κάνει μαζί τη ή το το κάνει άντρα τη και για τα παιδιά του εκείνου, το αντιλαμβάνεστε. Θα σου πω εδώ και θα σου βρω το φωνάξο ψυχολόγο, η οποία έχω δουλέψει για 20 χρόνια και πλέον με ανθρώπου και η οποία καθημερινά λαμβάνω δεκάδε email από ανθρώπου που μου λένε για τα σοβαρότατα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουν μεγαλώσει σε οικογένειες που υπήρχαν σοβαρά μυστικά και σε οικογένειες που οι γονείς τους έκαναν τα μάτια τους, έκαναν τους χαζούς και κλείναν τα μάτια τους και έκαναν σαν να μην συμβαίνει τίποτε ενώ συνέβαιναν πολλά. Είσαι σοβαρή, είσαι σοβαρή. Συνάντησε τη φιλενάδα του άντρα σου την πρώην και κρατούσε ένα μωρό που μοιάζε στον άντρα σου και δεν έκανε τίποτα. Είσαι σοβαρή. Είσαι μητέρα εσύ. Είσαι μητέρα. Ναι, αλλά τι είδου μητέρα είσαι. Τι είδου μητέρα είσαι. Θεωρεί ότι προσφέρει το κατάλληλο για τα παιδιά σου, το καλύτερο περιβάλλον για τα παιδιά σου, επειδή θα έχουν χρήματα. Επειδή με την πανδημία μείνατε άνεργοι και μεταναστεύσατε και δουλεύετε στο εξωτερικό και επειδή έχετε χρήματα, τα παιδιά σου μεγαλώνουν καλά και είναι τέλειο πατέρα επειδή δεν του λείπει τίποτα. Ένα τέλειο πατέρα κάνει παιδί με μια άλλη γυναίκα το οποίο εκείνο το παιδί δεν ψάχνει να το αναγνωρίσει και δεν ψάχνει να... Τι είναι, αυτά, τα... Τι είναι αυτός ο τρόπος που ζούμε τη ζωή μας, πώς ζείτε τη ζωή σας έτσι, πώς ζούμε τη ζωή μας έτσι. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί και εγώ έχω συμβιβαστεί, πολλές φορές έχω συμβιβαστεί. Ω, oh! oh! με έχετε δει όλα συμβιβασμένοι, δεν είναι το 2020 ξαφνικά στα γενέθλιά μου που ξεκίνησε το κανάλι, ήταν και από πριν. Με έχετε δει συμβιβασμένη και με έχετε δει και αυτοπαραμυθιασμένη. Πώς είναι τοξικό ένα περιβάλλον? Τοξικό ένα περιβάλλον για να μεγαλώνουν παιδιά δεν είναι μόνο τα τσακώνονται οι γονείς. Τοξικό ένα περιβάλλον για να μεγαλώνουν παιδιά δεν είναι μόνο όταν χειροδικεί ο ένας γονιός πάνω στον άλλο. Τοξικό ένα περιβάλλον για να μεγαλώνουν παιδιά είναι όταν μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο υπάρχουν σοβαρά μυστικά για τα οποία δεν μιλάει κανείς, σοβαρή κοροϊδία για την οποία δεν μιλάει κανείς και παρουσιάζουν στα παιδιά ένα ψεύτικο πράγμα. Τι καλό σεξ που έχετε και είστε από εκείνα τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και κάνουν καλό σεξ. Ειλικρινά σου μιλώ. Θύμωσα. 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 Θύμωσα μαζί μου. Θυμώσα μαζί μου, όχι μαζί σου. Θυμώσα μαζί μου γιατί θα μπορούσα και εγώ να κάνω ακριβώ την ίδια. Απιστία προς τον εαυτό μου, απιστία προς τον αυθεντικό εαυτό μου και άκου τι λέει, ακούω το σώμα μου και το σώμα μου λέει ότι είμαι καλά. Το σώμα σου σου λέει ότι είναι καλά. Το έχεις καταθάψει το, το, το διά, σου, τον κατένστικ σου, τη, διάθε, διέστηση σου την έχεις καταθάψει, ίσως η διέστηση σου να σε έκανε να μου στείλει αυτό το μήνυμα χθες. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε εντατική ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε. Και εντατική θεραπεία ζευγαριού με τον άνδρα σου. Και πρέπει να βγουν όλα στην επιφάνεια. Όχι του στυλ αποδεικνύω στον άντρα τη γκόμενα του ανδρό μου ότι η γυναίκα του πηγαίνει με τον άντρα μου. Να βγουν όλα στην επιφάνεια. Ποιο είναι το παιδί. Ποιο είναι ο πατέρα ο βιολογικό του παιδιού. Να γίνει τεσπατρότητο. Να καθίσετε με τον άντρα σου και να συζητήσετε ουσιαστικά και ξεκάθαρα γιατί σε απάτησε. Γιατί τα ξαναβρήκατε. Τι σημαίνει δεν θυμάμαι πως τα ξαναβρήκαμε. Τι σημαίνει δεν θυμάμαι πως τα ξαναβρήκαμε. Τι σημαίνει είμαι σε διάσταση, βγάζω διαζύγιο και μετά τα ξαναβρίσκω και δεν θυμάμαι πως τα ξαναβρήκα. Και είναι τέλειο περιβάλλον για τα παιδιά μας και είναι πάρα πολύ καλούς πατέρες και κάνουμε και πολύ καλό σεξ από αυτό που λες εσύ στα βίντεο. Και στη ψυχοπαθολογική έλξη υπάρχει πολύ καλό σεξ. Δε και το βίντεο ψυχοπαθολογική έλξη πολύ καλό σεξ. Δεν ξέρω τι θέματα έχει. Δεν ξέρω. Μπορώ να ξέρω αν μπορώ να σου κάνω ψυχοθεραπεία μέσα από ένα βίντεο και δεν μου να σε κανένα ψυχοθεραπεία μέσα από ένα βίντεο. Και λυπάμαι που φωνάζω και σου ξαναλέω: Φωνάζω στον εαυτό μου ο οποίο έχει κάνει μαλακίε στο παρελθόν και μπορεί να κάνει και στο μέλλον. Μήπω τυχόν και δεν τι ξανακάνει. Το πιο τοξικό πράγμα που μπορεί να συμβεί είναι να ζούμε ζωές μη αυθεντικές. Ζωές μέσα στο ψέμα και ζωές μέσα σε μυστικά βαριά, τα οποία δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών. Έχω λάβει σοκαριστικά email αυτές τις μέρες. Σοκαριστικά. Επειδή γράφω το βιβλίο δεν έχω χρόνο να καταγράψω τα email και να καθίσω να κάνω ένα βίντεο πάνω σε αυτά τα σοβαρά email που έχω λάβει, σοκαριστικά email όμως, για σοκαριστικά βαριά μυστικά, τα οποία καταστρέφουν την όποια ψυχική υγεία και ισορροπία των παιδιών που μεγαλώνουν με αυτά. Ξυπνήστε! Ξυπνήστε! Να ξυπνήσουμε! Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας! Να σταματήσουμε να αυτοπαραμυθιαζόμαστε! Ή θα ζούμε μια ζωή αυθεντική ή να παραδεχτούμε ότι ζω μια ζωή ψεύτικη. Καλύτερα να το παραδεχτεί, έστω και αν ακόμα δεν είσαι έτοιμο να βγει από αυτήν, παρά να κοροϊδεύει τον εαυτό σου και να προσπαθεί να με κοροϊδέψει και εμένα, που δεν πρόκειται, ότι η ζωή σου είναι τέλεια. Δεν λέω με αυτό ότι όποιο απαντήσει πρέπει οπωσδήποτε να χωρίσει. Δεν είναι αυτό που λέω. Λέω ότι ένα ζευγάρι το οποίο έχει φτάσει σε αυτό το σημείο δεν τα ξαναβρίσκει τυχαία. Κάνει πολύ σοβαρή ψυχοθεραπεία, πολύ σοβαρή δουλειά για να επιλύσει όντω τα προβλήματα, να κλείσουν οι πληγέ και μετά να προχωρήσει μα. Συγγνώμη που φωνάζω.